Ο Νίκος Σακάς, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Δημιουργία ξανά, βρίσκεται στο στούντιο της Κρήτη TV. Κύριε Σακά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αναφορικά με το διακύβευμα των ευρωεκλογών, ποιο είναι? Το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πολύ λεπτή καμπή. Το ευρωπαϊκό project απειλείται από το λαϊκισμό που φωντώνει σε όλη την Ευρώπη. Ο λαϊκισμός πατάει σε πραγματικά προβλήματα. Δεν είναι φαντασιακή επίθεση που διεξάγει. Και πρέπει να υπάρξουν εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες θα μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Και μέσα σε αυτές συγκαταλεγόμαστε κι εμείς. Κρίσιμες ευρωεκλογές, όπως μας τονίζετε, με την Ευρώπη να καλείται να διαχειριστεί. Τι είδους ζητήματα πιστεύετε? Κοιτάξτε, είναι πολλά ζητήματα σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Βλέπω κυρίως, όπως είπα, το θέμα του λαϊκισμού και της μεγάλης επίθεσης που ξεδιπλώνεται είτε από ακροδεξίες, είτε από αριστερίστικες, είτε και από αστείες καταβολές, όπως για παράδειγμα ο Γκρίλο στην Ιταλία. Πιο μεσομακροπρόθεσμα μπορεί κανεί να δει ένα θέμα ανταγωνιστικότητας Ευρώπης, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η Ασία καλπάζει. Με την Αμερική συνεχίζουμε να έχουμε μια εστέρηση σε θέματα καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν δεν πάρουμε κάποια μέτρα τώρα για αυτά τα θέματα, αυτό που ζούμε ως κοινωνικό κράτος κάποια στιγμή θα απειληθεί. Μέτρα όπως? Μέτρα τόνωσης καινοτομίας και ουσιαστικοποίησης της έρευνας και πιο μεγάλη στόχευση της έρευνας σε προϊόντα και στον πραγματικό κόσμο. Μιλήσατε για ακραίες φωνές, για ακροδεξίες αντιλήψεις που έχουν βρει χώρο και πάτημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το σκηνικό? Αυτό το σκηνικό μπορεί να αλλάξει με τον κοινό νου και εξηγώντας τον Ευρωπαίο πολίτη τι ακριβώς διακυβεύεται. Ότι η Ευρώπη έχει αλλάξει τη ζωή στην Ήπειρο, εκεί που ήταν ένα μέρος στο οποίο η μία σφαγίδια δέχονταν την άλλη. Έχουμε περάσει σε μία περίοδο τώρα πολλών δεκαετιών, είναι περίοδος ευημερίας, ανάπτυξης, ειρήνης, προόδου, συμφιλίωσης. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σπουδαία, αλλά και δεν πρέπει να τα θεωρούμε αυτονόητα. Χρειάζονται κάθε στιγμή να τα υποστηρίζουμε. Γιατί η Ευρώπη έχει τις καταβολές της, έχει τις εθνικιστικές της καταβολές, έχει τις αριστερές της καταβολές. Από διάφορες πλευρές και με διάφορα αφηγήματα, λοιπόν, πολλοί θέλουν να υπονομεύσουν αυτό το σπουδαίο επίτευγμα, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και είναι σε μια πολύ ευαίσθητη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Κύριε Σακά, θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο ένας Έλληνας ψηφοφόρος να στηρίξει την υποψηφιότητά σας. Κοιτάξτε, νομίζω ο Έλληνας ψηφοφόρος θα πρέπει να στηρίξει υποψηφιότητες οι οποίες έχουν μία ποιότητα και μία σοβαρότητα. Το κύρος και η αξιοπρέπεια μας στην Ευρώπη έχει, όπως γνωρίζετε, τρωθεί τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά που έχουν γίνει. Πρέπει αυτό να αποκατασταθεί. Δεν πρόκειται να αποκατασταθεί με ανθρώπους οι οποίοι απλώς πηγαίνουν να συνταξιοδοτηθούν από τους κομματικούς σωλήνες ή επειδή είναι τηλεπερσόνες ή επειδή είναι αγωνιστές ηρωικοί με τα λεφτά των άλλων. Χρειάζονται άνθρωποι που να έχουν κάποια άποψη, να έχουν κάποια ατζέντα, να έχουν στο νου τους να δρομολογήσουν κάποια πράγματα, να κάνουν παρεμβάσεις και να δημιουργήσουν μια θετική άβρα γύρω τους. Ασφαλώς τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και σε άλλα κόμματα. Θέλω να πω ότι δημιουργεί ξανά μόνο πολύ την ποιότητα, αλλά είμαι βέβαιος ότι το δικό μας το ψηφοδέλτιο έχει μόνο τέτοια άτομα. Και επιπλέον το δικό μας το ψηφοδέλτιο, όπως σας είπα, είναι το κατεξοχήν και αποκλειστικά φιλελεύθερο ψηφοδέλτιο και ο φιλελευθερισμός είναι ο βασικός μοχλός προόδου στην εποχή μας και η πιο φιλοευρωπαϊκή φωνή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Μάλιστα. Κύριε Σακά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολουθία. Να είστε καλά.